υπό έλεγχο τέθηκαν ελάχιστες ώρες μετά την εκδήλωσή τους οι πυρκαγιές που ξέσπασαν σε δύο εγκαταστάσεις της γιγάντιας σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο μετά από επίθεση που δέχτηκαν από 10 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τον αντίκτυπο. Πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι η επίθεση επηρέασε σχεδόν την μισή σαουδαραβική παραγωγή πετρελαίου και έχει ως αποτέλεσμα να διακοπούν προσωρινά οι εξαγωγές από την μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγό χώρα του κόσμου. Την ευθύνη ανέλαβαν οι φιλοϊρανοί μαχητές Χούθη της Ιεμένης, τους οποίους πολεμά το Ριάντα από το 2015, ηγούμενο Διεθνούς Συμμαχίας στον ενεξελίξει πόλεμο που έχει προκαλέσει σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών την μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση της εποχής μας. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν κατά την διάρκεια της νύχτας στο Αμπκάικο, που υπάρχει το μεγαλύτερο στον κόσμο εργοστάσιο επεξεργασίας πετρελαίου, και στο Χουράις, 190 χιλιόμετρα μακριά, όπου υπάρχει το δεύτερο μεγαλύτερο κοίτασμα της χώρας.